Δύο είναι λάθος. Συνελήφθη λοιπόν ένας 74χρονος οδηγός, ο οποίος μάλιστα εκείνη την ώρα αποβίβαζε παιδιά από το σχολικό λεωφορείο, παιδιά δημοτικού σχολείου, δημόσιου σχολείου, που είχε μισθωθεί από το σχολείο προκειμένου να τα μεταφέρει, καθώς τα παιδιά αυτά μετακινούνταν από μακρινές περιοχές στο συγκεκριμένο δημοτικό σχολείο. Ο 74χρονος λοιπόν συνελήφθη, καθώς δεν είχε το απαιτούμενο επαγγελματικό δίπλωμα για να μεταφέρει παιδιά, αλλά είχε ξεπεράσει και το 60. Το 5ο έτος της ηλικίας, όπως ορίζει ο νόμος. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι δεν το γνώρισε, ότι πίστευε ότι αρκούσε το απλό δίπλωμα οδήγησης που είχε. Δεν έπεισε το δικαστήριο φυσικά. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του. Με απόφαση του εισαγγελέα φέθηκε ελεύθερος μέχρι την ημερομηνία της εκδίκασης της υπόθεσης. Να σε ρωτήσω κάτι, Ελένα μου. Και όπως λες, απορία. Είναι το δεύτερο περιστατικό. Ναι, ναι. Αυτόν τον άνθρωπο κάποιος τον έχει προσλάβει. Αυτός που τον προσέλαβε δεν του είπε, ρε φίλε, έχεις τα απαραίτητα προσόντα. Είναι αυτό, και επίσης να πούμε ότι αυτό ήταν ένα δημόσιο σχολείο. Από την άλλη πλευρά, πριν από λίγες μέρες, ένα ιδιωτικό σχολείο που μετέφερε παιδιά, 20 παιδιά από διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης. Εκεί ο οδηγός είχε επαγγελματικό δίπλωμα, αλλά είχε για 9 άτομα. Ενώ όπως ορίζει ο νόμος, είναι αυστηρός ο νόμος, ακριβώς γιατί μεταφέρουν παιδιά αυτοί οι άνθρωποι. Ήταν ένας 60χρονος οδηγός που είχε επαγγελματικό δίπλωμα για 9 άτομα, ενώ θα έπρεπε να είχε για μεγαλύτερο, που σημαίνει ότι θα έπρεπε να έχει εκπαιδευτεί για μεγαλύτερο. Μετέφερε 20 παιδιά. Αυτό είναι απορίας άξιων, ότι οι υπεύθυνοι θα πρέπει να κοιτάζουν, φαντάζομαι, τα προσόντα, αν μη τι άλλο, τα τυπικά. Εντάξει, να τα έχει ένας άνθρωπος. Για μένα έχει ευθύνες αυτός που τον προσέλαβε. Για μένα πρέπει να τσιμπήσεις και αυτόν προσέλαβε και να δεις τι άλλους έχει προσλάβει αυτός. Γιατί καταρχήν είδε, είχε μπροστά του έναν ηλικιωμένο άνθρωπο. Θα ρώτησε την ηλικία, θα ρώτησε. Να ήταν 74, δεν είσαι παππούς, το έχω ξαναπεί. Δεν είσαι παππούς, αλλά δεν δείχνεις και 30 χρονών ούτε 40. Δείχνεις ένας ηλικιωμένος άνθρωπος. Μέχρι 60, μπορεί να τον πήρε για 60. Αλλά δεν είναι πώς το βλέπεις, του ζητάς ταυτότητες. Εγώ μπορεί να πάω και να πω ότι οδηγώ διαστημόπλοιο, δεν πρέπει να το αποδείξω. Σε έχω πάντως. Λοιπόν, πάμε να δούμε, Ελένα μου, λίγο τη δήλωση αντιπεριφέρειας της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Κώστας Γουτίκας, για το θέμα. Θέλω να είμαι σαφής και ξεκάθαρος. Η σύμβαση η οποία έχουμε συνάψει με τους αναδόχους, οι οποίοι έχουν την ευθύνη της μεταφοράς μαθητών, λέει ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση στον ΚΟΚ, στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, κηρύσσεται άμεσα έκτοτος ο ανάδοχος αυτός. Επομένως, τη Δευτέρα περιμένουμε ενημέρωση από την τροχέα για να προχωρήσουμε και μέσα στη διαδικασία που πρέπει να κάνουμε. Καθώς τέτοια πράγματα, όπως σας είπα, είμαστε σαφείς και ξεκάθαροι. Δεν θα επιτρέψουμε καμία παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.